μεσαρίτικο ντέρμπι ανάμεσα στο ΑΟΤ και τις Μύρες έγινε σήμερα στο γήπεδο του Τυμπακίου. Η ομάδα του ΑΟΤ στην κορυφή της βαθμολογίας ήθελε το τρίποντο για να παραμείνει με διαφορά ασφαλείας στο κυνήγι του τίτλου. Στο 35ο λεπτό ο Παπανδρέου κέρδισε πέναλτι. Σε ανατροπή του το πέναλτι αξιοποίησε ο Νίκος Μεταξάκης, άνοιξε το σκορ 1-0 για την ομάδα του Μιχάλη Κουτεντάκη. Στο 35ο λεπτό, λίγο αργότερα, μετά την έξοχη παλιά του Φραγκιαδουλάκη, ο Παραθύρας βρέθηκε τέτα-τέτ, δεν αστόχησε, έγραψε το 2-0 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη και πάλι ο ΑΟΤ μπήκε δυνατά μετά την ενέργεια του Ζαφύρη. Ο Παπανδρέου έκανε το 3-0, πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Τυμπακίου. Στη συνέχεια ο Παραθύρας ήταν εκείνος που με κάθε τυπάσα βρήκε τον Παπανδρέου. Δεύτερο γκολ για τον Παπανδρέου, τέταρτο για το Τυμπάκι, 4-0. Αλλά το πιο όμορφο και εντυπωσιακότερο γκολ μπήκε λίγο πριν το τέλος, με τον Αλέκο Ζαφύρη να κάνει μια έξοχη ενέργεια και να στέλνει για πέμπτη φορά την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό ΑΟΤ Μύρες 5-0.